centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Έλεγα νωρίτερα ήταν τα πούμε χθες, αλλά τα λέμε τελικά σήμερα. Ήταν και χθες αγιασμός στη Θεσσαλονίκη. Αγιασμός στο πρώτο σχολείο. Αυτές τις μέρες ήταν δύσκολες. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με νέα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι οι μαθητές μας αξίζουν και πρέπει να ξαναμπούν με όρεξη, με δημιουργικότητα, με όρεξη για γνώση στα σχολεία. Φυσικά όμως κρατώντας πρώτα απ' όλα αυτό που ουσιαστικά πρεσβεύει το Υπουργείο Παιδείας είναι μαθαίνουμε ασφαλείς. Με τα νέα δεδομένα, με τη χρήση της μάσκας, με τις αποστάσεις που πρέπει να κρατάμε, με το να πλένουμε συνεχώς τα χέρια μας, θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς να μείνουμε ασφαλείς. Και το βλέπουμε ότι χθες τουλάχιστον εγώ στην επίσκεψη που έκανα στο πρότυπο πειραματικό σχολείο εδώ, οι μαθητές τηρούσαν τα πρωτόκαλλα με τις μάσκες τους, προσπαθούσαν για τις αποστάσεις, είναι η αλήθεια. Θα πρέπει όμως να ακούνε τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μείνουν οι ίδιοι ασφαλείς, να μείνουν οι γονείς τους ασφαλείς, να μείνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες ασφαλείς. Τώρα, μια και είπαμε για τις μάσκες, με τις μάσκες, τι έγινε, κύριε Αντωνίου, και εδώ στην Καστοριά επίσης έχουμε διάφορα περιστατικά, όπως μας έχουν, πει οι φίλοι μας, που έρθαν πολύ μεγάλα τα μεγέθη. Και τι θα γίνει με αυτό, θα αντικατασταθούν, τι θα γίνει? Νομίζω αυτό δόθηκε αυτό. Ότι σταμάτησε η παραγωγή και θα έχουμε διόρθωση όσον αφορά τα μεγέθη. Όταν αντιλαμβάνεστε, όταν ένα μέτρο γίνεται πανελλαδικά από την ΚΕΔΕ, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια προβληματάκια, που τα οποία όμως φροντίζουμε να λυθούν πολύ πολύ γρήγορα, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Και να έχουν τα παιδιά τις μάσκες στα μεγέθη που πρέπει. Έχουν δοθεί οδηγίες ήδη από χθες, προκειμένου να διορθωθούν ή όποιες, τέλος πάντων, λόγω του πολύ σύντομου και της μεγάλης παραγωγής δημιουργήθηκαν κάτι μικρό προβλήματα. Ωραία. Λοιπόν, αλλά είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. Εντάξει. Να μην μείνουμε σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό που προέχει, ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν όλοι στα σχολεία τους με τις οδηγίες από 1 Σεπτεμβρίου. Φέτος δεν ασχοληθήκαμε με την εκπαιδευτική, αν είναι τίποτα. Μόνο δεν έχει μάσκα, τίποτα άλλο δεν είπαμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε και το ότι από 1 Σεπτεμβρίου ήταν εκπαιδευτικοί όλοι στα σχολεία τους με τις οδηγίες, με τα βιβλία, γιατί το είδα και χθες που πήγα στον αγιασμό, να είναι όλα στα θρανία τους. Ήμασταν έτοιμοι. Σίγουρα από εκεί και πέρα ευελπιστούμε, ακούγοντας τους εκπαιδευτικούς συμμαθητές, να πάμε να προχωρήσει καλά και να έχουν οι μαθητές μας τη γνώση που και την όρεξη και τις νέες δεξιότητες που έχουν εισαχθεί στα σχολεία, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε η παιδεία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι αξία. Και μάλιστα, θα πρέπει να δίνουμε βαρύτητα στην αξία. Τώρα πάμε για ένα ζήτημα που είχε λυθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι το περίφημο θέμα των ΚΑΔ για τις γονοποιητικές επιχειρήσεις. Είναι κάτι που καίει πάρα πολύ την Καστοριά. Γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε κινητοποίηση, κύριε Αντωνίου, για να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να είναι λυμένο ήδη από τις τηλεδιασκέψεις, όταν υπήρχαν οι δεσμεύσεις των τριών Υπουργείων? Τι έγινε, τι δεν πήγε καλά και φτάσαμε σε αυτή την αναστάτωση? Το έχετε ψάξει? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να πω και όπως να ευχαριστήσω τους υπουργούς που από τους πρώτους ΚΑΔ που εντάχθηκαν στους πληττόμενους κλάδους ήταν η ΚΑΔ της Γούνας. Γιατί είχαμε κάνει πάρα πολλές επισκέψεις στα υπουργεία πριν ακόμα γίνει το lockdown, για να καταθέσουμε, γιατί ο κορονοϊός ήδη υπήρχε στην Κίνα. Στην Κίνα υπήρχε. Άρα το πρόβλημα ήδη είχε δημιουργηθεί, η ένταση μάλλον του προβλήματος στις γονοποιητικές μας επιχειρήσεις. Σε όλο το τομέα, στο πρωτογενή, στο δευτερογενή κτλ. Άρα υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο
προϋπήρχε για τις γονοποιητικές επιχειρήσεις πριν φτάσει ο κορονοϊός και έχουμε το lockdown εδώ. Είχαν ενημερωθεί λοιπόν, είχαμε κάνει πάρα πολλές επισκέψεις και στον Υπουργό Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονομίας και στο Υπουργείο Φορολογικών Θεμάτων, για όλα τα ζητήματα, στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να μεταφέρουμε το πρόβλημα με τον, το ότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα ξεκινώντας από την Κίνα, σταματώντας οι εκθέσεις στην Κίνα, σταματώντας οι δημοπρασίες. Οπότε άμεσα τα Υπουργεία κινητοποιήθηκαν και βάλαν τους πληττόμενους κλάδους, τους κάδους της γονοποίησης στους πληττόμενους κλάδους. Στην τελευταία λοιπόν, ενώ έχουμε κάνει τη διάσκεψη 6 Αυγούστου, πήραμε τη δέσμευση και από το Υπουργείο Εργασίας και από το Υπουργείο Οικονομίας ότι θα ενταχθούν οι κλάδοι της Γούνας. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή με τροποποιητική απόφαση που έγινε την Πέμπτη, πήρε εφέκ την Παρασκευή, γιατί το θυμάμαι το έστειλαν από τη Γενική Γραμματεία, εντάχθηκαν στην αναστολή Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Ένα αίτημα λοιπόν που είχαν στις τηλεδιασκέψεις οι φορείς έγινε πραγματικότητα. Κάτι έγινε όμως και κάτι δεν πήγε καλά. Αυτό το έχετε ψάξει, το έχετε δει τι είναι αυτό. Και να, για αυτό το λέω αυτό ψάχνω, για να μην επαναληφθεί και για τους επόμενους που μήνες. Ψάχνω, αυτό που ψάχνω είναι να λύνουμε τα προβλήματα. Σίγουρα όταν έχουμε πάρα πολλούς πληττόμενους κλάδους στη χώρα, στον τουρισμό, στην εστίαση, σε όλους τους φορείς, όχι μόνο στη χώρα, είναι μια παγκόσμια κρίση. Μιλάμε για τρεις. Μια κρίση που έχει χτυπήσει όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να ξέρω γιατί αυτή τη στιγμή και δεν με απασχολεί το γιατί. Αυτό που με απασχόλησε και συντονιστήκαμε όλοι μαζί ήταν να διορθωθεί η όποια απόφαση βγήκε και δεν είχε μέσα, είχε μόνο το πρωτογενή τομέα και δεν είχε τους κάτους της γονοποίησης. Το 90% των κάτους της γονοποίησης. Υπήρχε μόνο πρωτογενή στο μέσα. Σημασία έχει να διορθώνονται και να μην επαναλαμβάνονται, γιατί μετά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο ακολουθούν και οι υπόλοιποι μήνες που υπάρχει επίσης δέσμευση μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον. Κοιτάξτε, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Δείτε το λίγο. Ούτως ή άλλως είμαστε σε συνεχή επαφή με όλους τους φορείς της Γούνας και με τα πρωτοβάθμια όργανα σε όλο την έκφανση του τομέα, είτε πρωτογενή είτε δευτερογενή, και με τον κύριο Τσούκα και με τον κύριο Λάγκα που είναι στους εκτροφείς και με τον κύριο τον Γιώργο και με τον κύριο Κοσμίδη, προκειμένου να τρέχουμε τα θέματα αυτά που αφορούν και την τοπική μας οικονομία. Είμαστε εδώ για να βοηθάμε και να λύνουμε θέματα. Λοιπόν, πάμε και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, για την οποία υπόθηκαν πάρα πολλά και σχολιάζονται ακόμη και σήμερα και όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν εκεί. Και είχαμε και το ευχαριστώ του κυρίου Μητσοτάκη προς εσάς, έτσι. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εσάς. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Καταλαβαίνετε ότι όταν ακούγεται το όνομα της Μαρίας Αντωνίου στις ευχαριστίες του Πρωθυπουργού, αυτό τιμά όχι μόνο το πρόσωπο, τιμά και το θεσμό, τιμά και κυρίως τους Καστοριανούς, τους ανθρώπους εκεί που μου ανέδειξαν και με φτάσανε στο να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου για 7 χρόνια στο Κοινοβούλιο και να συνεχίσω την αυτή την προσπάθεια σε μεγαλύτερο πλέον, με μεγαλύτερα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε και υλοποιούμε ένα μεγάλο ρωμαλαίο και πρόγραμμα φιλόδοξο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και αυτό που ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός είπε είναι ότι συντονισμένοι οι φορείς εδώ της Βορειοελλάδας και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και ο Υφυπουργός και η Μαρία Αντωνίου τρέχουν αυτό το πρόγραμμα που ουσιαστικά σήμερα μια μικρή πρώτη αποτίμηση είναι γύρω στα 2 με 2,5 δις. Αυτά έργα που ήταν παγωμένα εννοώ και τα οποία έχουν μπει σε τροχιά είτε δημοφράτησης, είτε μπήκαν εργολάβοι, είτε έχουν ενταχθεί, έχουν χρηματοδοτηθεί και είναι υπό δημοφράτηση, ένα πολύ φιλόδοξο και ρωμαλαίο πρόγραμμα. Ένα αντίστοιχο
φιλόδοξο ορμαραίο πρόγραμμα αυτοπεποίθησης για τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί πιστέψτε με ότι όλα τα έργα, γιατί μην το πάμε τοπικιστικά, ναι, και το μετρό της Θεσσαλονίκης θα ενισχύσει όλη και τη Βόρεια Ελλάδα και το flyover θα ενισχύσει τη Βόρεια Ελλάδα, θα βοηθήσει έτσι ώστε να μην ο περιφερειακός να μπορεί να φτάνει, ας πούμε, πολύ πιο γρήγορα στο αεροδρόμιο. Και το αεροδρόμιο της Μακεδονίας που έχει ήδη υλοποιηθεί πολύ πιο σύντομα από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ήταν να τελειώσει το 2021, ήδη έχει ολοκληρωθεί. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν εκείνο το πόλο ανάπτυξης της Βορείου Ελλάδας, με επίκεντρο φυσικά τη Θεσσαλονίκη, αλλά ταυτόχρονα κοιτάμε και μέσω της ανάπτυξης εδώ της περιοχής θα αναπτυχθεί και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Γιατί είμαστε στη λογική του, όχι του, πώς να σας το πω, του, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και αυτό πρέπει να γίνει κτήμα όλων των Ελλήνων. Ότι όταν όλοι μαζί προχωράμε για το κοινό καλό, σίγουρα θα προκύψει και το προσωπικό. Τώρα, για όλη αυτή την επίσκεψη, πολλοί κόσμος έμεινε και στα οικονομικά στοιχεία, τα οποία και στο οικονομικό ακριβώς πρόγραμμα. Ασκεί μια πολύ κριτική, ότι δεν είναι για όλους. Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα αυτοπεποίθησης, όπως το χαρακτηρίσαμε, κύριε Νατσούλη, αποτελείται από 6 εμβληματικές αποφάσεις για την ενίσχυση της άμυνας και 12 πρωτοβουλίες για την οικονομία. Και 12 μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θα προχωρήσει η κυβέρνηση ουσιαστικά τους επόμενους 12 μήνες. Άρα αυτό που το νόημα της επίσκεψης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού είναι ότι φτίζουμε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, δίνοντας σαφώς ιδιαίτερα στην αμυντική μας, στην άμυνα της χώρας μας, αλλά και σίγουρα το πιο σημαντικό είναι η οικονομία, η οποία προσπαθούμε να κάνουμε πολύ σταθερά βήματα σε μια αστάθεια παγκόσμια, προκειμένου να προστατευτεί η απασχόληση, η παραγωγική δραστηριότητα όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση. Τα 12 βήματα αυτοπεποίθησης που διαμορφώνουν ένα οδικό χάρτη για τους επόμενους μήνες και για το 2021. Έτσι λοιπόν, τα 4 από αυτά τα μέτρα της οικονομίας στηρίζουν την εργασία. Τα 3 στηρίζουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις, και τα ακόμα 5 μέτρα τα επόμενα, το εισόδημα των πιο αδύναμων, αλλά και το εισόδημα της μεσαίας τάξης, που δοκιμάστηκε ουσιαστικά πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα για την εργασία, έρχονται μηνύματα και από γουνεργάτες και από κτηνοτρόφους. Λένε, ας πούμε εδώ, κύριε Αντωνίου, ότι φαντάζομαι το γνωρίζετε, ότι οι γουνεργάτες μόλις κλείσαμε με το κορονοϊό δεν έχουν κάνει ακόμα μέχρι και σήμερα μεροκάματο. Είναι κλειστά τα γουναράδικα και πέρα από το γνωστό πεντακοσάρικο, ουσιαστικά οι άνθρωποι θέλουν μεροκάματο. Γι' αυτό πρέπει να κάνετε κάτι, λέει, για να ξανανοίξουν τα γουναράδικα. Όπως επίσης μας έχουν δει και από τους κτηνοτρόφους, τα λέω και αν θέλετε τα σημειώνετε. Βεβαίως. Αποζημίωση για τους κτηνοτρόφους λόγω κορονοϊού. Το είχατε ανακοινώσει από τον Φεβρουάριο, δεν το έχουν πάρει ακόμα. Είναι αυτά τα 4 περίπου εκατομμύρια, δεν θυμάμαι καλά πόσο ήταν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχει μια προσπάθεια τεράστια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί έχουμε μεγάλες ουσιαστικά καταστροφές, ζημιές όσον αφορά και την, όχι τόσο την παραγωγή, αλλά την εργασία και την κτηνοτροφία. Νομίζω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δουλεύει πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να οι αποζημιώσεις να δοθούν στους πληγέντες κτηνοτρόφους. Να τους το υπενθυμίσετε και για τα γουναράδικα. Βεβαίως. Πρέπει να ξανανοίξουν λοιπόν τα γουναράδικα. Πρέπει Πάμε να ξανανοίξουν. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία και όπως συντονισμένα λειτουργούμε, κύριε Νατσούλη, με όλους τους φορείς της Γούνας, είναι ουσιαστικά να ακουμπήσουμε και να βοηθηθούμε από τους συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν έχουμε ξεκινήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα 2 χρόνια τουλάχιστον, συναντήσεις με τους, με τους βουλευτές μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προκειμένου ο κλάδος της οικονομίας, είτε ως
παραγωγή, αλλά είτε και ως μεταποίηση, να ενταχθεί ουσιαστικά στην ανακυκλούμενη οικονομία με καινοτόμες δράσεις και στην πράσινη οικονομία, που εκεί θα πρέπει να πείσουμε όλους ότι αυτό που ουσιαστικά είναι οικολογικό είναι το φυσικό προϊόν, η γούνα, που είναι βιοδιασπόμενο και είναι μια χρυσή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε το timing που η Ευρώπη οδεύει προς την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη συμφωνία. Ουσιαστικά δηλαδή πάει στην λογική του no plastic, το όχι πλαστικό, άρα εκεί νομίζω μπορούμε όλοι μαζί συντονισμένα, και θέλω να κινητοποιήσω μέσω του ραδιοφώνου σας, κύριε Νατσούλη, όλους τους φορείς της γούνας, προκειμένου να κάνουμε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε συμμάχους πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να διατηρήσουμε την δυναμικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής μας και να την ενισχύσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήδη στον πρωτογενή τομέα, μέσα σε πολύ πολύ λίγα χρόνια, κυρία Νατσούλη, θα έλεγα την τελευταία δεκαετία, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο πρωτογενής τομέας στα γουνοφόρα. Αυτή τη στιγμή η περιοχή, η δικιά μας της Καστοριάς και της Χιάτιτσας, καλύπτει περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αν συντονισμένα δράσουμε, μπορούμε να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε και αυτή την παγκόσμια παραγωγή, αυτό το, και να την ενισχύσουμε, όπως και τη μεταποίηση, βάζοντας νέα δεδομένα καινοτόμες διεργασίες, προκειμένου να πείσουμε όλο τον κόσμο ότι το φυσικό προϊόν, η γούνα, είναι ένα προϊόν που είναι βιοδιασκοπόμενο και αυτό που πρέπει ουσιαστικά να προωθήσουμε με το αντίστοιχο εργαλεία, branding και marketing. Κύριε Αντωνίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Γιατί όλη αυτή τη βδομάδα έχουμε, τώρα πριν από λίγο είναι και ο κύριος Παπαθανάσης, την ώρα που μιλούσαμε με καλούσε για τα διάφορα αναπτυξιακά, και θα έχουμε την ευκαιρία και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, όπως είχαμε την προηγούμενη Είναι υπουργός που ενδιαφέρει πολύ την Καστοριά. Ακριβώς, όπως είχαμε και με τον κύριο Άτωνη. Να του πείτε να μην επαναληφθούν τα λάθη με την, τουλάχιστον με τα γουναράδικα. Την Παρασκευή είχαμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης εδώ στο γραφείο Πρωθυπουργού και συζητήσαμε πέρα από την ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά τα θέματα της περιοχής μας, της Καστοριάς και της Γούνας. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλημέρα, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.